Χαμογελάσατε. Ελαφριά. Ελαφριά. Χαμογελάσατε. Θέλω να μου πείτε γιατί χαμογελάσατε, για να πάω στην ερώτησή μου μετά. Χαμογελώ με το να ψηφίσουν υπεύθυνα. Εκτός από το να ψηφίζουν οι πολίτες υπεύθυνα, πρέπει και οι πολιτικοί να είναι υπεύθυνοι. Δεν πρέπει να ζητάμε από τους πολίτες υπευθυνότητα και εμείς να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Θεωρώ το δίλημα που θέτει το Πασόκ, η Ελιά, συγγνώμη, εκβιαστικό. Είναι ένα πλαστό δίλημα. Σε μια κανονική χώρα της Ευρώπης δεν απονομοποιείται η κυβέρνηση χάνοντας ευρωεκλογές. Εδώ δεν απονομοποιήθηκε η κυβέρνηση στη Γερμανία όταν το Φιλελεύθερο Κόμμα έχανε ομοσπονδιακές εκλογές. Ναι. Και καταρακωνότανε. Αν όσοι θυμούνται, ο κύριος καθηγητής θα θυμάται πολύ καλύτερα και ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, για 2 χρόνια κυβερνήθηκε η Γερμανία με απόλυτη σταθερότητα, με το μικρό εταίρο της κυβέρνησης να βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης. Άρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Νομιμότητα για μένα είναι, γίνονται εκλογές βουλευτικές, βγαίνει μια βουλή, αυτή η βουλή πρέπει να ζήσει 4 χρόνια. Τώρα, αυτή είναι η άποψη του ποταμιού, όχι προσωπική μου. Τώρα, κύριε Βραμίδη, είστε ένας άνθρωπος των επιχειρήσεων. Είσαστε πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Και ξαφνικά αποφασίσατε, και μάλιστα μέσα από τη διαδικασία να σας προτείνουν φίλοι στο διαδίκτυο, να ασχοληθείτε με την πολιτική, με την Ευρώπη, με τις ευρωεκλογές και να κατέβετε μάλιστα διεκδικώντας το Σταυρό. Ένας άνθρωπος που είναι στις επιχειρήσεις, που έχει τις επιχειρήσεις του, που έχει αυτή τη δουλειά, πώς επιλέγει να το κάνει τελικά αυτό? Γιατί είναι τόσο σημαντικό για σας το θέμα, το διακύβευμα το ευρωπαϊκό σε συνάντηση με τη θεωρώ χώρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και το διακύβευμα το ευρωπαϊκό, είναι πολύ σημαντική και η ύπαρξη του ποταμιού. Σε εμάς λειτουργεί και κάπως, μπορείτε να το βάλετε πότε το ένα μπροστά και πότε το άλλο, δεν αλλάζει. Το ποτάμι είναι ένα ακόμα φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία που προσπαθεί να ανατρέψει την πολιτική σταθερότητα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή την εναλλαγή πολιτικών πραγμάτων στη χώρα που κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με ακριβώς τους ίδιους σκοπούς και με ακριβώς τα ίδια εργαλεία, ανεξαρτήτως πολιτικό-γεωγραφικό προσανατολισμό. Δηλαδή τι εννοώ, ότι το ποτάμι είναι ένα κόμμα που έχει έρθει για να ταράξει τα νερά, είναι ένα κόμμα που έχει έρθει για να αλλάξει τη λογική των πολιτικών πρωτίστως και μετά των πολιτών. Το οποίο αυτό πώς... Είναι... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κύριε Βραμίδη, μπορείτε να μας πείτε το ποτάμι σε ποια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθεί? Έχει εξαντληθεί αυτό. Αυτό νομίζω πια έχει εξαντληθεί. Το έχουν πει όλοι. Αλλά δεν έχει δοθεί ικανοποιητική απάντηση. Λοιπόν, θα σας πω ότι πιο ικανοποιητική απάντηση. Ότι θα μπουν και μετά θα δουν τι παίζει, αν μου επιτρέπετε. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να γνωρίζει. Κάνουμε διάλογο. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να γνωρίζει να πάει να ψηφίσει. Σε ποια ομάδα θα ψηφίσει? Θα κάνει, δεν πρέπει να γνωρίζει ψηφίζοντας το ποτάμι αν ψηφίζει Σούλτς ή ψηφίζει Γιούνκερ. Γιούνκερ δεν ψηφίζει. Έχει καταλήξει το ποτάμι σε 3 ομάδες. Των σοσιαλιστών, των πράσινων και των φιλελεύθερων. Που σημαίνει το εξής. Που σημαίνει ότι μπορεί να ψηφίσει και Φερκόφθαφ και Σούλτς και Γιούνκερ. Ο ελληνικός λαός όχι Γιούνκερ και Κέλλερ. Ο ελληνικός λαός οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς θα ψηφίσει, σε ποια ομάδα, διότι οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων είναι σημαντικές, είναι διάκριτες. Επομένως, αυτό που θα ψηφίσει ελληνικός... ποτάμι δεν τον αφορά, εμπιστεύεται τον κύριο Αβραμίδη, οποιονδήποτε άλλον στείλει στο κοινοβούλιο, ότι θα χρησιμοποιήσει με χρηστό τρόπο την ψήφο. Δεν αμφιβάλλω και για τον κύριο Αβραμίδη και για, τους ευρωβουλευτές του ποταμιού. Είναι άνθρωποι ιδιαίτερα αξιόλογοι. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από μένα. Να το ξαναλέω, γιατί εγώ δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με την Ευρωβουλή. Τώρα αρχίζω λίγο να... Ότι η ζωή στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια ένα ή διαπραγμάτευση. Και αυτή, και το ξέρετε πολύ καλά, μου το είπατε και πριν για το άρθρο 17, ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση πάλι μετά τις εκλογές. Εκεί λοιπόν μετά τις εκλογές, οι 3 ή δεν ξέρω πόσοι βουλευτές του ποταμιού θα βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη, διότι δεν είναι ήδη ταγμένοι σε κάποιο κόμμα. Και όπως, κύριε Βραμίδη, και όπως, τότε συγνώμη, θα συζητήσετε με τις ευρωομάδες για να αποφασίσετε. Έχουμε ήδη συζητήσει με τις ευρωομάδες. Ναι, το γνωρίζω και πολύ καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι των ευρωομάδων
αποδεχτήκανε τη στάση μας ακριβώς γιατί είμαστε ένα πάρα πολύ νέο κόμμα. Ξέρετε, και... δεν υπάρχει άλλη περίπτωση στην Ευρώπη. Ούτε νεοκόμματος, ούτε παλαιού, το οποίο να μην έχει τοποθετηθεί υπεύθυνα σε ποια παρόλα πολιτική αυτά, κύριε Ακημίδη, οι συνθήκες το προβλέπουν αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένο ένα κόμμα. Βεβαίως, πολιτικό να... είναι. Το... Δεν είναι η πολιτική λογική κόμμα. Είναι. Δεν είναι νομικό το θέμα, η συνταγματικό. Ναι. Είναι καθαρά πολιτικό. Η πολιτική λογική του ποταμιού είναι ότι δεν θέλει να το κάνει από πριν. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Νομίζω ότι και ο Ελληνικός λαός θα έπρεπε υπεύθυνα να γνωρίζει. Μας έχει στοιχήσει το ότι δεν είμαστε σε μια ευρωομάδα, κύριε Αγγελίδη. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, μόνο ένα πάρα πολύ σύντομο. Κύριε Βραμίδη, είπατε ότι θα είστε πιο ισχυροί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς επειδή δεν θα είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια πολιτική ομάδα. Εκ των προτέρων. Στιγμή, ναι. Αν μου επιτρέπετε, επειδή εγώ εκπροσωπούσα το κόμμα μου, τη Δημοκρατική Αριστερά, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε έναν άλλον διεθνή οργανισμό και επί 1,5 χρόνο δεν ήμουν εγγεγραμμένη σε κάποια πολιτική ομάδα γιατί είχαμε πει ότι θα είναι απόφαση συνεδρίου και περιμέναμε να γίνει το δεύτερο συνέδριό μας προκειμένου να πάρουμε την απόφαση. Σας πληροφορώ ότι ένας βουλευτής μη εγγεγραμμένος, επειδή η μη εγγεγραμμένη είναι μόνο κάποια ακροδεξιή που δεν του θέλει κανένα, δεν έχει καμία δύναμη. Κυρία Γιαννακάκη, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν είπα αυτό, δεν έχει πει αυτό. Και δεν έχει πει και αυτό. Δεδομένη στιγμή. Είναι σαφή η εκφράση. Και μετά να συνομιλήσουν. Νομίζω ότι ο κόσμο έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Δεν το αμφιβάλλω. Απλά θέλω να πω το εξή, ότι πιθανόν να κάνει. Δεν θα είμαστε ένα μισό χρόνο. Πιθανόν να κάνει καλά με την έννοια ότι προσωπική άποψη λέω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τα παραδοσιακά κόμματα στην Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά κόμματα, όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Και θεωρώ ότι θα αρχίσουν και λόγω της κρίσης και θα ριζοσπαστικοποιηθούν δυνάμεις και η σοσιαλδημοκρατία θα προσπαθήσει να βρει τις ρίζες της. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθούν καινούργια πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη. Όπως το ποτάμι δηλαδή, κυρία Βραμίδη. Ναι. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι το ποτάμι θέλει μέσα από αυτό που λέτε εσείς πολιτικό κατεστημένο να αλλάξει τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το ποτάμι δεν θέλει να γκρεμίσει. Το ποτάμι θέλει να αλλάξει. Και ούτε ισοπεδώνει όλους τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τη χώρα. Όμως οι πολιτικές μας πρακτικές τα τελευταία χρόνια, εννοούμε μετά τη μεταπολίτευση, δεν είναι και τόσο τελευταία, και όλο το πελατειακό μας σύστημα έχει διαπεράσει όλη τη ζωή της χώρας σε τέτοιο βαθμό και την έχει οδηγήσει όχι μόνο στη χρεοκοπία, αλλά στη χρεοκοπία και στην παιδεία, στη γνωστική χρεοκοπία, στα πάντα. Είναι μια γενική χρεοκοπία που ξεκινάει από αυτή την πελατειακή σχέση μεταξύ των κομμάτων και των ψηφοφόρων τους. Το κομμάτι, το ποτάμι λοιπόν έρχεται να πει stop σε αυτό το πράγμα. Και να το πει αυτό το stop και μέσα από την Ευρώπη, μια που έχουμε τώρα ευρωεκλογές. Καταρχήν δηλαδή, μέσα από κοιτάξτε, την Ευρώπη... Κοιτάξτε, στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ευρώπη έρχεται να δώσει το στίγμα... Δεν γίνονται αυτά, βέβαια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Financial Times, γίνονται άλλα στην Ευρώπη, που και αυτά πολύ δημοκρατικά δεν φαντάζουν. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπως είπε ο κ. Ιωακημίδης, γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Που δεν πρέπει να γίνονται. Και βέβαια να πω κάτι για, αυτό που είπατε ο κ. Ακυμπίδης, που συμφωνώ απόλυτα για το ότι αν η επιλογή του Προέδρου της Κομισιόν γίνει by force, ας το πω την έκφραση έτσι, δηλαδή με τη δύναμη και όχι με την δημοκρατία, φοβάμαι ότι ο διχασμός του κοινοβουλίου με τις κυβερνήσεις του θα είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, νομίζω θα υπάρξει ρήξη, λέτε, ανάμεσα δεν ξέρω αν θα υπάρξει ρήξη, αλλά θα υπάρξει διχασμός. Δηλαδή, και νομίζω εδώ που είμαστε 4 υποψήφιοι ευρωβουλευτές, θα νιώσουμε προσβεβλημένοι, βαθύτατα, σε προσωπικό επίπεδο. Και θα υπάρξει και θεσμική κρίση. Φανταστείτε διορισμένος, όταν θα γνωηθεί ουσιαστικά το πνεύμα και ο σκληρός πυρήνας. Μα πώς θα μπει στο Ευρωκοινοβούλιο. Της Λισαβόνας. Πώς θα μπει προσωπικά, πώς θα νιώσει ο κύριος Ιωακημίδης. Για να μην πω για τον εαυτό μου, πώς θα νιώσει ο κ. Ακημίδης όταν τον δει να μπαίνει όταν την ψήφο του την ποδοπατήσαμε. Ξέρετε ότι τελικώς δεν μπορεί να υπάρξει πρόεδρος επιτροπής παρά μόνο αν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τις ναι, φυσικά. Γι' αυτό μιλάμε ότι μπορεί να υπάρξει κόντρα. Αλλά επειδή θα έχουμε σύγκρουση, εάν το Ευρωκοινοβούλιο συγκρουστεί τελικά. Είπατε για τις πιέσεις που ασκούνται. Οι πιέσεις δεν περνάνε πάντα. Τα κοινοβούλια είναι κοινοβούλια. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι που θέλουμε και ζητάμε την ψήφο του λαού
Μα αυτό για να μπούμε να στο κοινοβούλιο. Ο λαός, ότι δεν περνάνε πάντα. Περνάνε πολλές φορές, αλλά δεν περνάνε πάντα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Μοσουρούλη. Μοσουρούλη, συγγνώμη. Με μία κουβέντα να απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πάει ακόμη, δεν έχει μιλήσει καθόλου, κυρία. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε.